Λοιπόν, επανήλθαμε και έχουμε κοντά μας όλοι οι ομίγυροι, όλοι παρέα και έχουμε ένα πρόσωπο, σας το είπαν και πριν, το Δημήτρο Βίτσα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και συγχαρητήρια κιόλας γιατί δεν τα είπαμε, τα είχαμε πει πριν τις εκλογές με τον κύριο Κοροναίο. Ναι. Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, κρίσιμο Υπουργείο θέως. Σε μία... Δεν υπάρχει υπουργείο. Η εμπειρία που έχετε αποκομίσει είναι πάρα πολύ σημαντική και στην κουβέντα την οποία θα κάνουμε. Πριν όμως, ο Νίκος Ελευθερόπουλος να μας δώσει μια αίτηση τι είχαμε στο 984. Πριν από λίγη ώρα είχαμε 30 άτομα περίπου του αντιξωστικού χώρου να μπαίνουν στο 984, να διακόπτει το πρόγραμμα και έχουν γίνει και προσαγωγές. Οδηγούνται και τα κορίτσια και τα αγόρια που συμμετείχαν σε αυτή τη δράση στο αστυνομικό τμήμα. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Όχι ωραία για την είδηση που ακούσαμε, όχι ωραία για το γεγονός. Λοιπόν. Να θυμίσω ότι είναι σε μια αντιπάθηση αρκετό καιρό ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Μπακογιάννης, με τον αντιξωστικό χώρο. Ήταν και στην εκδήλωση την επίσημη παρουσίαση του προγραμμάτου συγκρουσιακής σχέσης και γίνεται μετά από μια σειρά παρεμβάσεων της ελληνικής αστυνομίας και του Δήμου Αθηναίων στην περιοχή των Εξαρχείων. Ενώ έχουμε πει ότι θα έρθετε, αγαπητέ Υπουργέ, λέει, έρχονται μηνύματα, στέλνει εδώ οι φίλοι. Να ρωτήστε, λέει, τον κύριο Βίτσα που θα έρθει, γιατί έχει περάσει καλά. Οι πολίτες θέλαν, τους ρώτησε κανένας, αν θέλαν τα hot spot. Είναι η άλλη αντίληψη. Αλλά θα μας τα εξηγήσετε όλα. Η δικιά σας άποψη, καταρχάς. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το πρόβλημα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Όχι, θέλω να απαντήσω πρώτα στη... Να το απαντήσετε, ναι, στη φίλη, στη κυρία. Εγώ καταλαβαίνω ότι οι πολίτες δεν θα θέλανε να δημιουργηθούν τα hot spot. Ναι. Όμως αυτό είναι αποτέλεσμα της κοινή δήλωση και συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Τουρκία. Ό,τι και να πεις για αυτή την κοινή δήλωση, θα λέει κανένας ότι όλοι θα έχουν τους σκεπτικισμούς τους, τις αντιρρήσεις τους κτλ. Αυτό που τελικά όμως έγινε είναι ότι μειώθηκαν οι ροές ανάμεσα στο 2015 και στο 2019 κατά 97%. Δηλαδή, ας το πάρουμε και αυτό σοβαρά υπόψη. Βεβαίως είναι μια δήλωση με δυσκολίες, με προβλήματα και ήρθε και η χθεσινή απόφαση ή η ανακοίνωση της κυβέρνησης η οποία μιλάει ότι εμείς δεν έχουμε προσφυγικό πρόβλημα, λέει πια, εμείς έχουμε μόνο μεταναστευτικό πρόβλημα, η δήλωση είναι για το προσφυγικό βέβαια, που δεν μπορώ να καταλάβω. Τη μία λένε θα αυξήσουν τις επιστροφές μέσω, λόγω της κοινής δήλωσης και την άλλη λένε ότι δεν έχουμε προσφυγικό πρόβλημα, έχουμε μεταναστευτικό. Δεν ξέρω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται από το Αφγανιστάν, για παράδειγμα, και που έχει εμπόλεμες περιοχές. Τέλος πάντων, τι λέει ο διεθνής κανόνας? Ο διεθνής κανόνας λέει ότι όταν κάποιος ζητάει άσυλο, γίνεται εξέταση του αιτήματός του εξατομικευμένα. Δεν βγάζεις εσύ ένα φετφά, ας πούμε, και λες άμα είναι λίγο πιο μαυριδερός, είναι λίγο πιο άσπρος, αυτός είναι ο μετανάστης και ο άλλος είναι ο πρόσφυγας. Δικαιούται. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα για το διεθνές δίκαιο. Γιατί άκουσα και μια απαράδεκτη δήλωση του κυρίου Βορύδη το πρωί, η οποία είναι και... Λέει, είπε, μεταξύ των άλλων, να βοηθήσω εγώ, η ανάλυση των συγκεκριμένων ροών είναι 65% Αφγανοί, 15% από χώρες Αφρικής, 10% από την Ινδονησία, το Μαρόκο. Υπάρχουν Τούρκοι που ζητούν άσυλο γιατί διώκονται από τον Ερντογάν κλπ. Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό με έναν τρόπο απολύτως διαφορετικό από την προηγούμενη κυβέρνηση. Έχουμε μεγάλη πίεση από τις ροές και αυτό δημιουργεί διοικητικά ζητήματα και χρειάζεται ταχύτητα όπως περιγράφηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και λέει, και θέλετε να πείτε κάποιο άλλο, λέει, αυτό που θα πρέπει να κριθεί είναι ο ακριβής νομικός που θα τους δοθεί αν είναι πρόσφυγες ή μετανάστες. Σε περίπτωση που είναι παράνομοι μετανάστες, που αυτό δείχνει το προφίλ τους, θα πρέπει να επαναπατριστούν, άρα ορθώς μιλάμε για μεταναστευτικό, είπε κι άλλα. Καλά, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι καταρχήν δεν ξέρω γιατί αγνοεί, είναι νομικός αρκετά έγκριτος δηλαδή νομικός, θα πρέπει κανονικά να τα ξέρει αυτά. Η ανθρωπιστική βοήθεια που δίνεται σε κάποιον που έχει κάνει αίτηση ασύλου είναι δεδομένη. Είναι δεδομένη. Και μερικές φορές δεν έχουμε και την ικανότητα, όπως τη Μόρια, να τη δίνουμε κατά το πρέπον. Βέβαια, όσο καιρό ήμουν εγώ υπουργός, αλλά και από ό,τι συζήτησα και με τον Γιάννη τον Μουζάλα, και τα ήξερα βέβαια, η Μόρια δεν είχε φτάσει ποτέ πάνω από τους 6.000 ανθρώπους. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 12.000. Επειδή το συζητήσαμε αυτό, Υπουργέ, και
Καλά, θα ήθελα να το βάζαμε όλο από την αρχή λίγο έτσι το ζήτημα. Και για τη Μόρια και για τον αριθμό των προσφύγων μεταναστών που είναι στη Μόρια, υπάρχει η άλλη γνώμη της από την πλευρά της σημερινής κυβέρνησης, ότι δεν ήταν 5.500 που λέτε με 1.000 περίπου δρομολογημένοι την τύχη τους, ήταν περισσότεροι. Αυτό το ένα κομμάτι. Το άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι αν εσείς την τελευταία διάρκεια, στους τελευταίους μήνες της θητείας σας, είχατε αντιληφθεί ότι υπήρχαν σημάδια ότι θα έχουμε αυτό την αύξηση των ροών, δηλαδή σε επίπεδο υπουργείων, σε επίπεδο αν είχατε πληροφόρηση από την Ευρώπη ότι θα περιμένω να γίνει αυτό το μπαμ μετά το καλοκαίρι. Εγώ θέλω να πω το εξής, το πρώτο, δηλαδή ότι έρχεται η άλλη άποψη και άλλη άποψη, δεν υπάρχει άλλη άποψη. Γιατί είναι καταγεγραμμένα, φαντάζομαι, ότι αυτά. Εξάμεινο, ναι. Στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, ενώ μέσα στα κέντρα και έξω από τα κέντρα, δηλαδή εννοώ στο γύρο χώρο, γίνεται απογραφή του πληθυσμού. Αυτό είναι συμφωνία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην απογραφή συμμετείχε η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης με την υπογραφή του διοικητή, η ελληνική αστυνομία με την υπογραφή του υπεύθυνου αξιωματικού και η Frontex με την υπογραφή του υπεύθυνου αξιωματικού. Άρα εδώ δεν είναι μπορεί θέμα να συζήτηση. Δεν είναι θέμα συζήτηση. Τώρα μου πει κανένας ότι ήταν 5 παραπάνω, 5 παρακάτω, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Ένα είναι που θέλω να πω είναι αυτό. Άρα δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Δεύτερο, κανένας δεν μπορεί να κατηγορήσει και δεν πρέπει να κατηγορήσει την σημερινή κυβέρνηση για την αύξηση των ροών. Μπορεί να την κατηγορήσει όμως, δεν κάνει τίποτα. Ούτε δεν κάνει τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν τώρα το τρίτο. Λίγο νωρίς. Μα κοίταξε, όταν, όταν έρχονται. Μάλλον το τρίτο θα βοηθήσει να καταλάβουμε και αυτή την ερώτηση. Εμείς είχαμε κάνει μια συνολική προετοιμασία στη λογική της πρόβλεψης, της πιθανής πρόβλεψης αύξησης των ροών. Και άλλωστε γι' αυτό εδώ και ένα μήνα, ενάμιση, εγώ λέω. Κάντε κάτι. Τι να κάνετε. Να πάρετε τους ευάλωτους. Να διαμορφώσετε ένα τετράμινο πρόγραμμα με 25 εκατομμύρια που θα ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή να τα βάλετε από το αποθεματικό. Να νοικιάσετε ξενοδοχεία. Να τους μεταφέρετε στην ενδοχώρα ώστε να μην υπάρχει τέτοιος υπερπληθυσμός ο οποίος υπερπληθυσμός. Άκουσα και τον κύριο Κουμουτσάκο κάποια στιγμή να το λέει. Σαν επέκταση του φιλοξενία του προγράμματος, το φιλοξενία δεν ναι, ήταν αυτό που τρέχατε. Ναι, όπως θέλεις να το ονομάσεις. Τέλος πάντων, δεν είναι τώρα το όνομα. Ναι, το όχι. Επειδή το τρέχατε εσείς. Ναι, γι' αυτό ναι, δεν είναι το όνομα. Και συγχρόνως, κάντε τα εξής πράγματα που ήδη τα έχουμε ξεκινήσει. Δηλαδή, φτιάχτε άλλα δύο κέντρα φιλοξενίας, στο Βαγιοχώρι και στο Κυψελοχώρι. Αυτή τη στιγμή 400 Isobox, τη ΥΠΑ τη αρμοστία. Δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι. Πού είναι. Δηλαδή ξέρω πού είναι. Αλλά δεν χρησιμοποιούνται. Δεύτερο πράγμα. Ζητήστε από την ΥΠΑ τη αρμοστία να αυξήσει τις θέσεις στο πρόγραμμα Εστία, που είναι φιλοξενία σε σπίτια, από 25.000 που είναι αυτή τη στιγμή σε 30.000 και ξεκινήστε το ενταξιακό πρόγραμμα Ήλιος, που μέσα του έχει και 5.000 θέσεις σε σπίτια. Αυτό μας κάνει χοντρικά, γύρω στις 17.000, μαζί με την αύξηση στους υπάρχοντες, στα υπάρχοντα κέντρα φιλοξενίας ή καταβλισμούς. Γιατί, όπως λέω, δεν μπορεί να είναι όραμα ή να είναι επιθυμία οποιοδήποτε προοδευτικού ανθρώπου οι άνθρωποι να ζουν σε καταβλισμούς. Δηλαδή, πρέπει να λυθεί. Και να μπορείς μετά να πηγαίνεις και να απαιτείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενταχθείς στο μηχανισμό ώστε να γίνεται ένα δίκαιος καταμερισμός. Αυτό τώρα. Πριν λίγες μέρες συναντηθήκανε μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες και αρχίσαν και το συζητάγανε στη Μάλτα. Η Ελλάδα δεν πήγε. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία. Η Ελλάδα δεν την προσκάλεσαν. Μα δεν είναι θέμα. Και όχι, το λέω για λόγους, πόσες φορές για λόγους θα έλεγε κανένα σε εμάς δεν μας είχαν προσκαλέσει καταρχήν. Το παίρνεις όπως χαμπάρι. Ναι. Και αρχίζεις και χτυπάς καμπάνες. Πώς συζητάτε για την Ιταλία ή για την Ισπανία και δεν συζητάτε την κύρια οδό που είναι η Ελλάδα. Κύριε Υπουργέ, θα σας στενοχωρήσω και η ιστορία του Βίζεγκραντ που έγινε επικυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Χτυπήσαν τα καμπανάκια, χτυπήσαν τα κουδούνια, χτύπησαν οι συναγερμοί. Τα σύνορα κλείσανε.
Ναι. Δυστυχώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια Ευρώπη που κλείνει τα μάτια και τα αυτιά και δεν θέλει να βοηθήσει το πρόβλημα. Και αφήνει πιο πίσω την αλληλεγγύη. Βεβαίως. Εγώ σας λέω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όχι μόνο οι χώρες του Βιζαγκράτ, αλλά και άλλες χώρες. Σταδιακά τις και οι υπόλοιπες. Όχι και άλλες χώρες, λειτουργούν με την εξής λογική. Το βασικό θέμα είναι, αφού έχουμε πάρει αυτούς που χρειαζόμαστε για εργατικό δυναμικό και πάει λέγοντας στις δικές μας χώρες, και μιλάω για μεγάλες χώρες, τώρα δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Και πάνε και βρίσκουν απίθανες δικαιολογίες ώστε να μην γίνει ένα σωστό καταμερισμό. Αλλά όταν τους πιέζεις στα συμβούλια των υπουργών, μέσω των υπηρεσιών κτλ., αναγκάζονται να βρίσκουν έστω κάποιες μεταβατικές λύσεις. Αυτή η μεταβατική λύση που εμείς σαν Ελλάδα, δεν λέω εγώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εμείς σαν Ελλάδα είχαμε προτείνει στο τέλος του 2018, να που αρχίζει τώρα να γίνεται. Δεν μπορείς εσύ να λες, α, εγώ δεν θα συμμετέχω. Δηλαδή, όταν σκεφτείς, εγώ σας λέω να λέπεις, θα συμμετέχω. Αλλά όταν σκεφτείς ότι πάνε να φτιαχτεί με σένα απ' έξω, θα πρέπει να βάλεις λιτούς και δεμένους. Και εγώ, επειδή ξέρω ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος είναι ακόμα επίτροπος, θέλει να βοηθήσει. Και έχει βοηθήσει. Σας βοήθησε. Και αυτός, βεβαίως, και το Μουζάλα. Δεν το... είναι... θέμα αυτό το πράγμα. Και το γεγονός ότι έχει και το Σκηνά τώρα, το Μαργαρίτη το Σκηνά εκεί, δηλαδή δύο Έλληνες. Και το γεγονός ότι έχεις και άλλες δυνατότητες εκεί πέρα να προωθηθεί. Γιατί το θέμα δεν είναι να σου δίνουν λεφτά για να κρατάς τους ανθρώπους εδώ πέρα. Δεν θα φτιάχνει συνέχεια καινούριους καταβλισμούς. Αυτό είναι ο φόβος των κατοίκων. Έτσι, αυτή είναι η ιστορία. Ναι. Έρχεται τώρα όμως η κυβέρνηση. Προσέξτε να δείτε. Εγώ έχω μια υποψία. Τη λέω δημόσια, την είπα και σήμερα το πρωί. Έχω μια υποψία. Ότι στη λογική της κυβέρνησης, ότι το μεταναστευτικό προσφυγικό, το προσφυγικό μεταναστευτικό είναι ζήτημα ασφάλειας. Είναι ζήτημα ασφάλειας. Μερικά πράγματα, όπως και μερικές εκρήξεις, ευνοούν να περάσει στον κόσμο η λογική ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με εχθρούς. Ναι. Αν πας όμως στην Κόνιτσα, αν πας στα Γιάννενα, αν πας στα Γρεβενά, αν πας σε μια σειρά περιοχές της Ελλάδας όπου φιλοξενούνται αρκετοί πρόσφυγες και μετανάστες ή ετούντες άσυλο, το πιο σωστό, θα δεις μια πολύ καλή συμβίωση. Οι άνθρωποι, έχω πει, ο πρώτος που δεν θέλει να είναι πρόσφυγας και μετανάστης είναι ο ίδιος ο πρόσφυγας και ο μετανάστης. Είναι λογικό. Για ποιο λόγο ο άνθρωπος να διακινδυνεύει τη ζωή του, γιατί θέλει να φύγει από εκεί που θα πεθάνει σίγουρα. Τώρα, εντάξει, εγώ χθες άκουγα σε μια συζήτηση αρκετούς δημάρχους, η λέξη και γι' αυτό με είναι καμπανάκι και δύσκολο, χρησιμοποιούν το χαρακτηρισμό πλέον εισβολής. Καλλιεργείται ένα σενάριο. Δεν είναι οι τοπικές κοινωνίες ευχαριστημένες τώρα με. Και το βιώνει. Δηλαδή, όταν στη Σάμο έχει μόνιμο πληθυσμό 2.500 και ξαφνικά είναι 5.000 πρόσφυγες και μετανάστες, υπάρχουν αντιδράσεις. Είναι διαφορετικές οι κουλτούρες, διαφορετικές συνθέσεις και διαφορετικές αντιμετώπισεις από τις κυβερνήσεις. Εγώ, καμία κοινωνία δεν θέλει δίπλα χώρου που αντιμετωπίζει. Αν τώρα ανθρώπου στη Σάμο, Υπουργέ, τώρα το ξέρει. Και στην Ενδοχώρα. Και στην Ενδοχώρα, Βασίλη. Και στην Ενδοχώρα, Υπουργέ. Ήταν ξεκάθαρα για το. Στον Καραβόμπλο. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Με την προοπτική. Εγώ σας λέω ότι παλιότερα εγώ έχω γνωρίσει καταστάσεις. Δεν λέω ότι αυτός είναι η λογική. Γιατί θα μου πει και άλλος, εντάξει, να γεμίσουμε τώρα πρόσφυγες και μετανάστες. Δεν μπορούμε. Αλλά σας λέω το εξής. Έχω ζήσει αυτά τα χρόνια αντιμετωπίζοντας γουρουνοκεφαλές, αντιμετωπίζοντας μια φορά στην Ήπειρο μια φωτιά με κάτι τύπους που είχαν μεθύσει και όλας είχαν βγάλει κάτι δίκανα του φέκια. Και έχω αντιμετωπίζοντας στη Βέρεια έναν ιερέα ο οποίος προστάτευε, λέει, ένα μοναστήρι που ήταν μία μοναχή και που θα πηγαίναν να αντιβιάζουν. Δεν συνέβη τέτοιο πράγμα. Λέω λοιπόν ότι επειδή η ελληνική κοινωνία και ανεκτική είναι και φιλόξενη είναι και από ξενιτιά και ξέρει και τα λοιπά, προσφυγιά, βρίσκει τον τρόπο της. Τώρα, όταν στο βαθύ το σύνολο του πληθυσμού είναι 5.000
και οι, 6-7, πώς λένε, και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που φτάνουν στο βαθύ είναι πάλι 5.000. Είναι ένα αδιθεώρατο βάρος. Γι' αυτό το λόγο έχουμε, νοικιάσαμε ένα μεγάλο χώρο έξω από το βαθύ, 6 χιλιόμετρα έξω, στα σφαγεία, όχι στα σφαγεία, το πύλι είναι στην ΚΟ, στα σφαγεία, ώστε να δημιουργηθεί ένα καινούριο κέντρο υποδοχής και τακτοποίησης, αλλά πρέπει να πάρεις κόσμο, ώστε να μπορέσουν να αρχίσουν να λειτουργούν πιο γρήγορα, και αν το καταφέρουν, μπράβο τους, πιο γρήγορα αυτό, οι υπηρεσίες ασύλου. Αυτό που είναι στόχος και της τωρινής κυβέρνησης. Ναι, εντάξει, αλλά δεν μπορώ να πω, πώς να σας το πω τώρα, βγαίνουν και λένε, κοίταξτε να δείτε, για να επιταχύνουμε όλη τη διαδικασία, το χαρτί που θα τους δίνουμε για να ολοκληρώνουν τη διαδικασία θα είναι 9 μήνο. Κοιτάς και λες, μα τι λέτε, είναι εξάμηνο τώρα. Ναι. Για να το επιταχύνετε, θα το κάνετε 9 μήνο. Ή για να επιταχύνουμε τις επιδόσεις δηλαδή των αποφάσεων, τότε θα μπορούμε να τη δίνουμε όχι μόνο στον ίδιο, αλλά και στον πληροεξούσιο δικηγόρο τους. Και μένεις πια ενεός. Δηλαδή, λες, ο νόμος λέει, όχι μόνο στον πληροεξούσιο δικηγόρο τους, αλλά και στο διοικητή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Και ιντερνετικά μπορείς να κάνεις ανάρτηση και θεωρείται. Δηλαδή δεν ξέρουν τους νόμους τους οποίους εμείς έχουμε ψηφίσει. Και πολλές φορές και αυτοί. Εγώ θα ήθελα για τη Μόρια να μας πει ο Υπουργός κάτι. Γιατί έχει ταυτιστεί η Μόρια και σε εμάς τους Έλληνες, αλλά και στο εξωτερικό, σαν μια αποθήκη ψυχών, σαν ντροπή. Μου λέει τώρα εδώ ένας εργαζόμενος, που είναι πηγή μου, εν πάση περιπτώσει, στη Μόρια, ότι όταν έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 6.500. Πέρυσι τέτοιο καιρό όμως ήταν 9.500. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Μπορεί να το διαψεύσει φυσικά. Στη Μόρια, όχι ότι είναι μικρό ο αριθμό, και θα απαντήσω και στην ερώτησή σα, γιατί η ερώτησή σα είναι το βασικό. Όχι να αρχίσουμε να μετρήσουμε ανθρώπου. Πρέπει να ξέρετε ότι στη Λέσβο υπάρχει η Μόρια. Όταν φύγαμε εμεί ήταν 5.627, με ακρίβεια. Τον Ιούλιο δηλαδή ήταν 5.600. 30 Ιουνίου. Και τη βδομάδα των εκλογών δεν είσαι σχεδόν κανένα. Αλλά αυτό που μου λέει ότι πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν 9.500. Ήταν 6.000 πέρυσι τέτοιο καιρό, αλλά μην ξεχνάτε ότι στη Λέσβο, εκτός από τη Μόρια, υπάρχει το Καρατεπέ με 1.300 περίπου. Υπάρχει το ΠΙΚΠΑ με άλλους 100. Προφανώς μετράει και αθροίζεται, και αθροίζεται δηλαδή, αυτό. Αθροίζεται ένα περίπου 2.000 παραπάνω, υπάρχουν τα σπίτια. Τη ΥΠΑ τη Αρμοστία. Αλλά λίγο πολύ αλλά, βγαίνει γύρω στο τώρα έρχομαι όμως στο ερώτημά σας. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Πρέπει να βγάλουμε και από πάνω μας μια ενοχή η οποία, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα δηλαδή. Η Μόρια είναι η ντροπή της Ευρώπης. Ακριβώς αυτό. Δεν είναι η ντροπή της Ελλάδας. Όχι βέβαια. Δηλαδή η Ευρώπη δεν. Όχι απλώς δεν δημιουργεί. Απλά είναι στον τόπο μας. Είναι στην πατρίδα μας. Δεν δημιουργεί όρους. Αντίθετα, εμποδίζει όρους. Προσέξτε να δείτε. Εγώ είχα πει πρόταση πολύ συγκεκριμένη ότι κοιτάξτε να δείτε, να πάρω σε δύσκολη κατάσταση Μόρια, επιτρέψτε μου να κάνω το εξής, που για αριστερό θα έλεγε κανένας ότι είναι και πολύ συντηρητικό και πάρα κινδυνευμένο. Να πάρω 2.000 ανθρώπους από τη Μόρια, να τους μεταφέρω σε ένα κάμπ το οποίο θα είσαστε μπροστά και θα είναι με μια έννοια κλειστό μέσα σε εισαγωγικά. Να εξετάσω με ειδικές ομάδες τα αιτήματά τους, αλλά αυτοί να μην βγουν από την κοινή δήλωση κτλ. Και μου είπανε από την Ευρώπη όχι. Όχι. Και το ίδιο και από την Τουρκία. Δηλαδή, εδώ είναι εμπόδιο. Πάμε παλιότερα μαζί με τον Γιάννη τον Μουζάλα. Ξέρετε, το 2016 πόσες αιτήσεις ασύλου προβλεπότανε στην Ελλάδα ως δυνατότητα, 20.000. 20.000. Και έχουμε φτάσει στις 60-70.000. Μάλλον υπερβολικός είναι. Υπερβολικός. Όχι, γιατί βάζει μέσα και τους Αλβανούς, βάζει και διάφορους άλλους, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Δεν είναι όμως η διαφορά τώρα το 65 με το 75, όταν πρέπει να μπορείς να το λύνεις με 20, είναι τελείως διαφορετικό. Υπουργέ, Υπουργέ δύο λεφτά, γιατί βλέπουμε αυτό το φιλμάκι. Γιάννη, με συγχωρείς, δύο λεφτά. Αν εσείς ήσασταν σήμερα στο Υπουργείο, να φέρουμε λίγο το χρόνο πίσω και αντιμετωπίσατε αυτή την κατάσταση. Αυτά τα πλάνα είναι στις 1:15 σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή, στη Σικαμιά και στον Κόρακα, στη Λέσβο. Ήρθαν
Φυσικά μια έρχονται συνήθως. Στην Καμιά και στον Κόρακα. Ναι. Ήρθαν 7 βάρκες, είναι πριν από 5 ώρες. Τι θα κάνατε, τι θα λέγατε τώρα, δηλαδή αυτή την ώρα, αν ήσασταν στο Υπουργείο, τι θα κάνετε, θα μιλάγατε, γιατί αυτό συνεχιστεί και αύριο. Και μεθαύριο και παραμεθαύριο. Κανένας δεν μπορεί να κατηγορήσει την κυβέρνηση. Δεν το κάνω όπως το κάνανε εμένα. Γιατί αν ήμουν εγώ τώρα, που δεν είμαι εγώ, έτσι και ο καθένας πρέπει να αναμετριέται με τον πόη του. Οι εφημερίδες, τα ραδιόφωνα και τα τηλεοπτικά μέσα. Αυτό είναι αλήθεια. Θα με είχαν εκβάσει στο Σύνταγμα. Το είδα, αυτό είναι αλήθεια. Όχι, και είναι αλλά, η στάση ευθύνης αυτό που κάνετε. Και δεν αλλά το όταν ήμουν εγώ δεν έγινε αυτό. Δεν έγινε αυτό, όχι αυτό το συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Εγώ σας πληροφορώ ότι είχαμε κι εμείς μέρες όπου φτάσανε και 6 και 7 βάρκες. Αλλά κουνήσαμε όλο τον κόσμο. Ξύπνησα μια φορά τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο στις 3.30 ώρα το πρωί, δεν ήξερα ότι βρισκόταν στη Νέα Υόρκη, και τον πήρα τηλέφωνο να μιλήσει με τον Ερντογκάν. Γιατί άλλο να μιλάει η Ευρώπη, άλλο να μιλάει η Ελλάδα. Μιλούσα, δεν το έχω τώρα πάνω μου, αλλά να σας έδινα το κινητό μου και να βλέπατε ότι είναι στο, έχω το κινητό του Τούρκου Υπουργού Εσωτερικών. Μιλούσαμε απευθείας. Και του λέγα τι γίνεται εδώ πέρα, σπάτε τη συμφωνία. Τους κάνει να κινητοποιούνται. Συλλάβαμε. Είχε αποτέλεσμα αυτό, Υπουργέ. Τι σας έλεγε. Να σας ρωτήσουμε. Για το, με τους Τούρκους, εσείς τι καταλαβαίνετε. Έτσι, επειδή ως υπουργός κιόλας. Δηλαδή, λέτε, μιλάγατε απευθείας. Σηκώνατε το τηλέφωνο και του λέγατε. Στο συγκεκριμένο περιστατικό, εγώ θα έλεγα και γενικότερα. Είχαν διάθεση και έχουν διάθεση, για να το φέρω σε παρόντα χρόνο, να τιμήσουν τη δήλωση. Έχουν τέτοια διάθεση, τη συμφωνία. Ή διακρίνατε εσείς ότι κάπου υπήρξε και ένα παιχνίδι από πλευράς Ερντογάν με τους πρόσφυγες που έχει έξω από τη Σμύρνη. Κατά καιρούς έχουμε πει εμείς εδώ πέρα ότι το διαχειρίζεται λίγο έτσι. Εσείς τι καταλάβατε? Έχω την αίσθηση και θέλω να είμαι ειλικρινής ότι ο κύριος Ερντογάν έβαλε το προσφυγικό μεταναστευτικό στη φαρέτρα του, στη φαρέτρα της εξωτερικής πολιτικής. Γιατί αυτή τη στιγμή συμβαίνει το εξής. Έχει δοθεί ένα περιθώριο, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, όλοι οι πρόσφυγες και μετανάστες που είναι στην Κωνσταντινούπολη να φύγουν και να πάνε στην υποτίθεται νεκρή ζώνη, buffer zone τέλος πάντων. Ναι, στη ζώνη ασφαλείας που προσπαθεί να την κάνει. Ναι. Με τη Συρία. Στη Βόρεια Όμως Συρία. Εκεί υπάρχει, δεν υπάρχει πόλεμος με την κλασική έννοια, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος του πολέμου. Έρχονται τώρα οι διακινητές και λένε, τώρα θα πάτε ξανά πίσω να σκοτωθείτε. Ελάτε να σας περάσουμε εμείς στην Ελλάδα. Εδώ το θέμα είναι πόσο η στρατοχωροφυλακή, πόσο η ακτοφυλακή, πόσο οι υπηρεσίες της Τουρκίας δουλεύουν. Ξέρω ότι υπήρξε μέρα που έφτασαν στη Σάμο 300 άνθρωποι και από τη μεριά της η Τουρκία, με αποδεικτικά, είχε σταματήσει 5.000. Δηλαδή υπάρχουν αυτά, αλλά πρέπει να είσαι on alert. Που λένε, τώρα κάνω διαφήμιση και σε site, αλλά κατά λάθος. Λοιπόν, ο Πάρης θα μου το... Όχι ο Πάρης, ο Ευαγγελάτος θα μου το συγχωρήσει. Που περάσατε και από το Υπουργείο Άμυνας. Δηλαδή, εννοώ ότι εδώ δεν έχουμε ένα κλασικό Υπουργείο, που δεν έχουμε Υπουργείο. Δηλαδή, και τα αρχικά μεγάλα λάθη, καταργούν το Υπουργείο, διώχνουν τη στρατηγό σύζυγό, εγώ θα τα λέω με το όνομά τους, η οποία ήξερε το προσφυγικό μεταναστευτικό και είχε μια τεράστια επιρροή σε όλες τις αστυνομίες της Ευρώπης και της Τουρκίας, σας το λέω. Καταργούνε τη θέση του Μιλτιάδη, του Κλάπα, ο οποίος είχε την ευθύνη για όλα τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με την ύπατη αρμοστία και με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Φεύγει, παρετείται ο Μπαλμπακάκης και ο Γκουγκουλής, δηλαδή ο Μπαλμπακάκης, ο οποίος είχε την Μόρια, ένας ήρωας κυριολεκτικά, ο Γκουγκουλής που ήταν ο διευθυντής, ο τελευταίος διευθυντής της ΥΠΙΤ και βοηθούσε. Και μένουμε τώρα σε αυτό. Σε αυτό. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση και τη στέλνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ λέω, επειδή έχουν βρει, υπάρχει ένα παλιό ανέκδοτο με τον Στάλιν, ο οποίος εμφανίζεται στα όνειρα και λέει, πες ότι
φταίει ο εξωτερικός εχθρός. Θα περάσει 6 μήνες. Μετά πες ότι φταίει ο εσωτερικός εχθρός. Θα περάσει 6 μήνες στον ηγέτη τότε το σοβιετικό. Και την τρίτη φορά του λέει: κοίταξε να δεις τώρα, δεν σε σώνει τίποτα. Πες ότι φταίω εγώ. Πιάνει πάντοτε. Ο προηγούμενος. Κύριε Βίτσα, να το χρησιμοποιήσουμε. Το περάσουμε τώρα σε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό υπάρχει και σε μια άλλη εκδοχή με το γράμμα που αφήνει κάθε πρωθυπουργός όταν αλλάζει κυβέρνηση. Τον προηγούμενο που ήταν κάπου στο ψυχάριστο βήμα. Κάθε φορά που αλλάζει κυβέρνηση. Υπουργέ, να σα κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Το πρόβλημά μου είναι ότι υποπτεύομαι ότι πέρα από τη δυσκολία της κατάστασης υπάρχουν και ομάδες ρατσιστικές, ξενοφοβικές που θέλουν να δημιουργούνται γεγονότα ακριβώς για να δημιουργείται φόβος και μίσος. Και ένα ζήτημα αλληλεγγύης, τάξης αν θέλεις με την έννοια της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου κτλ. Γίνεται φόβος για τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί όταν βρε κυβέρνηση βγαίνεις και λες ότι είναι ζήτημα ασφάλειας, μετά πώς θα πείσεις το δικό σου δήμαρχο ότι θα σου μεταφέρω κάποιος. Θα σου πει ζήτημα ασφάλειας. Αυτά εξηγώ συνέχεια στους Έλληνες, ώστε να έχουμε ένα κοινό μέτωπο στην Ευρώπη. Μια φράση θέλω να μου πείτε για τα προβλήματα υποστελέχωσης των υπηρεσιών και υποδοχής και ταυτοποίησης, μου λένε, έλλειψη γιατρών, δεν υπάρχουν διερμηνείς και άθλιες συνθήκες. Και πριν να προσθέσω κάτι άλλο, άκουσα σε ραδιόφωνο πριν, νομίζω στο Real, τον κύριο Βαρβιτσιώτη να λέει ότι δεν έχουν τα hot spot κανονισμού λειτουργίας. Ναι. Όλα αυτά. Λοιπόν, αρχίζουμε από. Υποστελέχωση, έλλειψη. Και ότι αλωνίζουν βέβαια ΜΚΟ. Αυτό που λέτε. Από τη Μόρια σα λέω το εξής. Αλωνίζουν ΜΚΟ, ναι. Ένα θέμα είναι ότι δεν παραλάβαμε τίποτα. Δηλαδή ότι έχει φτιαχτεί αυτή τη στιγμή είναι φτιαγμένο από την. Από το ΣΥΡΙΖΑ. Από του Υπουργού. Αμυγδαλέζα παράδειγμα. Αμυγδαλέζα. Για το Αμυγδαλέζα ήταν. Μετά πήγαμε στη Μόρια. Στη Μόρια τώρα, έξω από τη Μόρια, υπάρχει μια περιοχή που λέγεται Παγανή. Σε αυτή την περιοχή υπήρχε ένα μικρό κέντρο και μετά μεταφέρθηκε και έγινε ένα κέντρο 100 ατόμων δίπλα στο παλιό στρατόπεδο της Μόριας. Έτσι, και πάει λέγοντας, να μην λέω τώρα. Και μετά επεκτάθηκε στον Ελληνικό που είναι ιστορία. Ναι. Πείτε μου μια φράση λοιπόν, για την υποστελέχωση, για τους γιατρούς, για τους διερμηνείς και για τις ΜΚΟ. Αυτή τη στιγμή εμείς τετραπλασιάσαμε και μάλιστα πενταπλασιάσαμε τους χειριστές. Τους χειριστές, δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν την πρώτη συνέντευξη. Στην πρώτη συνέντευξη. Εντάξει, ναι. Το ίδιο έγινε και στην υπηρεσία πρώτης υποδοχής. Οι οποίοι είναι συμβασιούχοι. Πενταπλασιάσατε. Ναι, οι οποίοι είναι συμβασιούχοι. Δηλαδή από 200 κάναμε περίπου 1000. Λέω συγκεκριμένους. Ναι, γι' αυτό. Οι οποίοι είναι συμβασιούχοι και επειδή πληρώνονται με συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι από τον ελληνικό προϋπολογισμό, δεν ισχύει για αυτούς ο προηγούμενος, ο παλιός νόμος Παυλόπουλου. Άρα ανανεώνονται οι συμβάσεις τους χωρίς να έχουν δικαίωμα να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Και ήδη έχουμε καταθέσει, κοιτάξτε, περάσαμε τα χρόνια του μνημονίου. Άρα εμέσως συμμερίζεστε ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί, λοιπόν. Αυτό καταλαβαίνω από το λόγο, εντάξει, αφού επικαλείστε τα μνημόνια. Εγώ λέω ότι είναι ήρωες οι άνθρωποι. Ήρωες οι άνθρωποι. Και όσο αφορά τους γιατρούς, χρησιμοποιήσαμε πολύ τους στρατιωτικούς γιατρούς ή τους γιατρούς που κάνουν τη θητεία τους. Έτσι, γιατί. Συγγνώμη, για να καλύψετε και. Γιατρούς, που κάνουν τη θητεία τους. Που κάνουν τη θητεία τους, λέει. Τους στρατιωτικούς γιατρούς. Ναι. Και τους. Όχι, και τους εφεύρεις. Και με τον Δήμαρχο Σύμης. Δεν θυμάσαι που λέγαμε. Εκεί δεν υπήρχε γιατρός. Ζήταγε. Είναι μια ειδική περίπτωση. Ζήτησε. Ένα δευτερόλεπτο να ολοκληρώσω να σα πω για τη Σύμη. Λοιπόν, υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες, αλλά σας λέω. Όταν ανεβαίνουν οι ροές και εκεί υπάρχει υπερπληθυσμός στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, τόσο οι ανάγκες φαίνονται ακόμα περισσότερο. Και η δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι εκεί είναι ηρωική. Ηρωική. Να σας πω το εξής. Στην ΚΟ, επί πολλούς μήνες επιέψω. Δεν μπορούσαμε να διεκδικήσουμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διεκδικούμε και παίρνουμε. Και μετά έρχεται. Το λέτε, επειδή υπερκαλεστήκατε τα μνημόνια, και το καταλαβαίνω, αλλά να διεκδικήσουμε χρήματα. Τα δηλαδή μνημόνια έχουν να κάνουν με το εξής. Εμείς θεωρήσαμε, σαν κυβέρνηση, ότι οι πρώτοι που πρέπει να προληφθούν και πρέπει να, αν θέλετε, να ενταχθούν στον κορμό αυτόν που δίνει το κράτος,
είναι οι γιατροί στα ελληνικά νοσοκομεία, οι καθηγητές στα ελληνικά σχολεία. Να θυμίσω όμως ότι 12.500 παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο προσφυγόπουλα. Λοιπόν, λέω άρα ότι είναι αυτό, ότι υπάρχουν ελλείψεις. Εγώ να σας το πω και να σας πω, και τι κάνουν, να το πω, τι κάνει και η γραφειοκρατία. Ξέρετε ότι καθυστέρησε η έναρξη της κατασκευής του βιολογικού καθαρισμού της Μόριας για ένα μήνα για να τοποθετηθεί η ταμπέλα που έλεγε ότι το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο. Το αστείο, έτσι. Αστείο ξεαστείο. Συνέβη. Όμως μου συνέβη. Για την ταμπέλα. Η ταμπέλα. Ο εκπρόσωπος της Μαρκίζας. Όλα έτσι γίνονται. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Βεβαίως, εκεί με δεν είναι τώρα να κατηγορήσεις. Με τις ΜΚΟ. Τώρα, με τις ΜΚΟ. Πρέπει να ξέρετε ότι οι περισσότερες ΜΚΟ που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι partners, είναι συνεργάτες της ΥΠΑ της Αρμοστίας και της, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης ή της Δανικής, από τη Δανία εννοώ. Μόνο αυτές οι ΜΚΟ είναι, που οι οποίες είναι πιστοποιημένες, είναι μέσα αυτές, στο... Δεν αναγνωρίζουμε καμία άλλη ΜΚΟ. Μία έδιωξε ο Δήμαρχος της Χίου πρόσφατα, με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν αναγνωρίζουμε και μάλιστα πολλές από αυτές, με διάφορους τρόπους, και βεβαίως δεν μιλάμε για το 2015, όπου ερχόταν ο καθένας και ονόμαζε τον εαυτό του ΜΚΟ. Ακριβώς. Αλλά δεν μπορούμε να κατηγορούμε σε αυτή τη λογική ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι απατεώνες, τους χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι δείχνουν την αλληλεγγύη τους. Εντάξει, ναι, να μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Δηλαδή, για τη ΣΥΜΗ. Πάμε τώρα στη ΣΥΜΗ. Στη ΣΥΜΗ τι γίνεται. Προσέξτε να δείτε τώρα. Αυτό είναι και λίγο εκπληκτικό. Και θα το είπε, φαντάζομαι, ο Δήμαρχος. Ποτέ δεν είχε δημιουργηθεί τέτοιο πρόβλημα στη ΣΥΜΗ. Γιατί δεν είχε δημιουργηθεί τέτοιο ζήτημα με τη ΣΥΜΗ? Γιατί με το που έρχονταν κάποιοι πρόσφυγες, μετανάστες, όπως θέλετε πείτε τους, στη ΣΥΜΗ, εντός 24 ωρών απομακρύνονταν από τη ΣΥΜΗ. Από τη ΣΥΜΗ, από το Καστελόριζο. Mm. Το Καστελόριζο, δηλαδή, το περισσότερο που είχε μείνει, και είναι δική μου ευθύνη, ήταν μία εβδομάδα, ώσπου να... ήταν 32 άτομα, για τον απλούστατο λόγο ότι είχα ανακαλύψει, παλιότερα, όταν ήμουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ότι υπήρχε μία ΜΚΟ και η ίδια ΜΚΟ υπήρχε από την άλλη τη μεριά, στο ΚΑΣ, και έφευγαν 32, έρχονταν 32. Μάλιστα. Και λέω, παιδιά, κόψτε τα πλάκα, τους κρατάω αυτούς εδώ πέρα για να μην έρχονται, μετά τους πιάσαμε όλους μαζί και αντίο. ΜΚΟ στο Καστελόριζο, λοιπόν, σας λέω, αλλά και αλλού στο Φαρμακονήσι, στο Αγαθονήσι. Ξέρετε όμως, Υπουργέ μου, ποια είναι η αγωνία του κόσμου? Τι θα γίνει? Αυτή είναι η αγωνία. Εγώ να συμφωνήσω με ό,τι λέτε και καλά τα κάνατε και ανθρωπισμού. Όχι, εγώ δεν λέω ότι τα κάναμε καλά. Εδώ υπάρχουν δύο κουλτούρες. Υπάρχει κουλτούρα η δική σας περί ανθρωπισμού και υπάρχει κουλτούρα της σημερινής κυβέρνησης που λέει νόμος και τάξη. Αυτό είναι ξεκάθαρο στην κοινωνία και στον κόσμο. Το ποιο θα λειτουργήσει καλύτερα θα το δούμε. Αυτός όμως που ζει είτε στη Μυτιλήνη είτε στη Σάμο, είτε θα ζήσει αύριο στον Καραπόμηλο, η αγωνία του είναι αυτοί οι 10.000 άνθρωποι που θα μεταφερθούν εκεί ή θα διασπαρούν σε όλη την Ελλάδα, αν θα γίνουν αύριο το πρωί 100.000. Καταρχήν, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ο νόμος και η τάξη δεν μπορεί να έχει ανθρώπινο πρόσωπο. Θα ρωτήσω τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Βορύδη να στα εξηγήσουν. Ναι, εγώ λέω ότι εγώ, πάντως, ναι, και αν είναι και πιο αποτελεσματικός αυτός ο τρόπος, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το κουβαλήσουμε μετά ως κοινωνία. Όπως κάνει αυτή τη στιγμή, αν εννοούμε όπως κάνει σκούπες ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη, και στην ουσία οι άνθρωποι έρχονται προς τα δω. Γιατί θεωρεί ότι θέλουμε να κάνουμε και εμείς να πάνε προς τα πού. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει δίκαιος καταμερισμός σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αυτό είναι το θέμα τώρα και μην μου πει κανένας. Στην Ελλάδα είναι 80.000. Να κρατήσουμε εμείς 20, 30.000. Εδώ είχαμε κρατήσει 800.000 μια άλλη εποχή. Ναι. Αλλά να πάρει και η Ουγγαρία, να πάρει και η Τσεχία, να πάρει και η Σλοβενία. Δεν μπορεί να μου λένε οι άλλοι ότι είναι τεράστιο, λέει, το προσφυγικό πρόβλημα. Έχουμε 2.000 ανθρώπους. Και αυτή τη στιγμή το κράτος με το μεγαλύτερο πρόβλημα, οφείλω να σας πω ότι είναι η Κύπρος. Α, η Κύπρος. Ποια είναι η Κύπρος? Γιατί έρχονται από την Τουρκία στα κατεχόμενα και από τα κατεχόμενα, όσοι έχετε πάει στην Κύπρο, είναι αστείο να το συζητάμε. Περάσει. Λέω λοιπόν, άρα το ζήτημα με τη ΣΥΜΗ είναι σχετικά απλό. Οι άνθρωποι έπρεπε να φύγουν
αμέσως από αυτή την περιοχή. Το ίδιο γινόταν και στη Ρόδο, το ίδιο γινόταν και στην Ελλάδα. Και μας λέτε ότι δεν, γιατί, έφυγαν, δεν φεύγουν τώρα. Γιατί τα βέβαια μεταφέρουν. Όταν λέτε τι εννοείται να φύγουν. Να μεταφερθούν στην Ελλάδα. Να μεταφερθούν. Είτε σε ένα κέντρο υποδοχής και τακτοποίησης. Γιατί εκεί δεν υπάρχει κάποια υπηρεσία. Δεν υπάρχει κάτι μόνο αστυνομικό τμήμα. Ή στην ενδοχώρα. Κοιτάξτε, πριν το 2015, κακά τα ψέματα. Χωρίς να είναι τόσο μεγάλο το ζήτημα, γιατί μου μιλάνε μερικές φορές και για σύνορα και θα ήθελα να πω μια κουβέντα, η ιστορία ήταν, θα έλεγε κανένας, μπάτε σκύλι, αλέστε, δεν είναι σωστό αυτό που λέω, αλλά έρχονταν από την Τουρκία στη Μυτιλίνη, μπαίνανε στο καράβι αν είχαν τα λεφτά, έρχονταν στην Αθήνα. Ναι. Πώς διαμορφώθηκε όλη αυτή η κατάσταση. Ναι. Ξέρετε κάτι, γίνεται και μια, κατά τη γνώμη μου, κουτή συζήτηση για τα σύνορα. Δηλαδή, εντάξει, τα χερσαία είναι όλα γνωστά. Βεβαίως, η θάλασσα έχει σύνορα. Όταν πρόκειται, λοιπόν, να μας επιτεθεί κάποιος, τα σύνορα είναι το όριο της παραβίασης. Όταν συζητάμε όμως για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, τα σύνορα είναι το όριο της ευθύνης, της έρευνας και διάσωσης. Ξέρετε πόσες φορές οι Τούρκοι έχουν ζητήσει να κάνουν έρευνα και διάσωση στη Σάμο, και στα δικά μας. Νομίζετε ότι το κάνουν μόνο για την καλή τους στην καρδιά, μακάρι κάποιοι να το κάνουν για την καλή τους στην καρδιά. Όλα αυτά θα τραβηθούν σε φωτογραφίες και μετά θα πάνε και θα πούνε μα την ορίστε. Εμείς. Συνθήκες έρευνας. Και επειδή έχουμε ακροπολίγη, κύριε Υπουργέ, κάτι γιατί μας πήρες λίγο χρόνος τώρα. Ο Γαβρίλος Αγγελαρίδης είναι στην αμνηστία σήμερα. Στην Εθνή Αμνηστία. Έχει σηκώσει λίγο τους τόνους. Και για την προηγούμενη κυβέρνηση και για την τωρινή. Κάποιο σχόλιο. Κοιτάξτε, έχω ξανασχολιάσει την. Ο Γαβρίλη είναι επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας στη χώρα μας. Mm-hmm. Η Διεθνής Αμνηστία, όπως και άλλοι, όπως και η Πατριαρμοστία, είναι ενάντια στην κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Mm-hmm. Το κατανοώ. Δηλαδή είναι μια πολιτική θέση. Από την άλλη μεριά, και η Πατριαρμοστία και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και η Διεθνής Αμνηστία κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν σε ζητήματα αλληλεγγύης, στέγασης κτλ. Έτσι, όχι ότι η Διεθνής Αμνηστία κάνει στέγαση κτλ. Εμένα αυτό μου αρκεί. Εμένα αυτό μου αρκεί. Τι εννοώ, ότι το να κάνει κάποιος κριτική, καταρχήν όποιος ασχολείται με το προσφυγικό μεταναστευτικό και νιώθει επαρκής, θα πρέπει αυτό να γίνει συνώνυμος στο λίμα βλάκας. Έτσι, δεν υπάρχει επάρκεια σε αυτό το πράγμα. Ναι. Έρχονται άνθρωποι κατατρεγμένοι, άνθρωποι σε ένταση, άνθρωποι και τα λοιπά, άνθρωποι που στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι καλοί άνθρωποι, αλλά δεν αποκλείεται, υπάρχουν και κακοί άνθρωποι. Υπάρχουν και κακοί, όχι δεν είναι δηλαδή οι Άγιοι, αλλά και με διαφορετικές κουλτούρες. Λέμε διαφορετικές κουλτούρες. Γι' αυτό που είχε πει ο Χρυσοχοΐδης πριν λίγο καιρό για τους τζιχαντιστές, τους 17 τζιχαντιστές, ήταν επί των ημερών σας. 7, επί των ημερών σας. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης συχνά πυκνά όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση, πετάει και κάτι, χωρίς κατά τη γνώμη μου να καταλαβαίνει. Τότε ήταν τα εξάρχεια. Να καταλαβαίνει. Τι λέει. Δηλαδή, τι πετάει, όταν λέω τι λέει, δηλαδή, αυτό εννοώ που... το εξής. Πόσο κακό κάνει... Πόσο κακό άρα, είναι. Λοιπόν, καλά, πέρα από το γεγονός ότι οι τζιχαντιστές δεν φύγανε από εκεί που ήταν για να έρθουν κατευθείαν στην Ευρώπη. Δεν είναι... Οι άνθρωποι τζιχαντιστές είναι, δεν είναι ηλίθιοι. Έτσι, πέρα από το γεγονός ότι υπάρχουν και Ευρωπαίοι τζιχαντιστές που είχαν πολεμήσει, εγώ σας λέω ότι γίνεται αλλιώς η διασπορά τους από όσους έχουν μείνει, ας πούμε. Υποθέτω ότι οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή και για κάποια χρόνια είναι στις περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Αυστραλίας και θα περάσουν, αν θα περάσουν, είναι λίγο αντίστοιχο με αυτό που έγινε με τους Ναζί Γερμανούς όταν... Στην Λατινική Αμερική. Μετά, λοιπόν, ένα λοιπόν που ήθελα να πω αυτό, άρα δεν καταλαβαίνω και ότι πώς το λένε, λέγοντας αυτό, πετάγεται ο Κίρκλ ή ο Κούρτς από την Αυστρία και λέει, όπα, τι λέτε για δικαιοκαταμερισμό μου, στείλετε εμένα τους διγαντιστές. Καταλαβαίνετε.
αυτό η ελληνική άρα αστυνομία. Άρα ο Χρυσοχοίδης το είπε για προσανατολιστικούς λόγους, ήταν γκάφα, πώς θα το λέγατε εσείς. Η ελληνική αστυνομία έχει πλήρη γνώση, θα έλεγε κανένας, αυτών των πραγμάτων, παρακολουθεί τα πάντα, παρακολουθεί τα πάντα όσα αυτά, γίνονται αυτά και τέλος πάντων σας διαβεβαιώ ότι αν έχει περάσει κάποιος τζιχαντιστής είναι αυτή τη στιγμή στην ελληνική φυλακή ή έχει επιστραφεί κάπου αλλού. Ναι. Δεν είναι ζήτημα. Και δεν υπάρχει λόγος να το μάθουμε λοιπόν. Δεν υπάρχει λόγος είναι θέμα δημόσια συζήτηση. Ορισμένα στοιχεία δεν τα ξέρω ούτε εγώ. Υπάρχουν και στοιχεία που μετά όταν κλείσουν τα φώτα. Λοιπόν, και να πάμε σε κάτι τελευταίο γιατί μα παίζει ο χρόνο. Να πω μία ερώτηση μόνο. Μία ερώτηση. Αύριο υπάρχει ο Κουτσάκο. Νομίζω έχει συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών για το θέμα αυτό που είστε. Θα σηκώσετε το τηλέφωνο να τον πάρετε να του πείτε μερικά πράγματα. Καρκίνη το θα τον δω το πρωί που θα γίνει μια συζήτηση στη Βουλή. Άρα κλειτώσα το τηλέφωνο. Για αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ θεωρώ ότι τα έχω πει όλα. Και στον κύριο Χρυσοχοίδη και στον κύριο Κουμουτσάκο. Τους έχω δώσει για κάθε υπηρεσία και τον προγραμματισμό και τον απολογισμό και τις εκκρεμότητες. Ακούω πολλά, δεν βλέπω. Εμείς πάντοτε θέλουμε να δώσουμε τη βοήθειά μας. Θέλουμε να δώσουμε τη βοήθειά μας. Βλέπουμε και τη διάσταση της αποτελεσματικής διαχείρισης από την άποψη της Ελλάδας. Δηλαδή, χωρίς να είναι εθνικό το ζήτημα, είναι ευρωπαϊκό, το είπα. Και βεβαίως, σε μια τέτοια λογική, θα τα αποκριθούμε. Ο κύριος Παπαχρήστου, μάλιστα, σήμερα στα νέα το πρότεινε και για μένα και για τον κύριο Μουζάλα. Φαντάζομαι το έχετε. Το κάναμε από χθες πάντως. Το ίδιο κανάλι του Ομίλου και για εσάς, κύριε Βίτσα, και για τον κύριο Μουζάλα. Γενικά, νομίζω ότι είναι κοινός τόπος ότι είχε την κυρία Τσιρικώτη που είπατε κι εσείς, ότι αυτή η εμπειρία έπρεπε να αξιοποιηθεί σε ένα διακομματικό, δεν ξέρω, σε μια εθνική προσπάθεια. Όχι, εγώ δεν πιστεύω. Εμείς δώσαμε. Όταν το προσφυγικό μεταναστευτικό ήταν στην κορυφή ατζέντα αντιπαλότητα τη Νέα Δημοκρατία, ήταν ένα καλό δείγμα και προ τα έξω. Να γίνει αυτή η συζήτηση. Η Ελλάδα έχει μια κοινή γραμμή και φαίνεται μέσα σε μια τέτοια πρωτοβουλία. Εγώ πάντως σας λέω το εξής. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχει ένα. Ξεκινά από μια βάση. Αν, ας πούμε, με καλέσει ή συζητήσουμε με τον κύριο Χρυσοχοίδη ή τον κύριο Κουμουτσάκο ή οποιονδήποτε άλλο και μου λέει ότι το, κοιτάξτε να δεις, το προσφυγικό μεταναστευτικό βασικά είναι ζήτημα ασφάλειας. Εντάξει, δεν υπάρχει βάση να δεν υπάρχει κοινή βάση με εσάς. Αν θα μου πει ότι είναι ζήτημα διεθνούς δικαίου, διεθνών συνθήκων, ανθρώπινων δικαιωμάτων και τα λοιπά, ναι, να συζητήσουμε και για τις επιστροφές. Να συζητήσουμε. Αυτό ήθελα να σας πω. Οι επιστροφές στους χρόνους που λέει η σημερινή κυβέρνηση, εσείς τώρα συγγνώμη. Για ανακοίνωση τη θέση του κ. Πέτσα. Εγώ το θυμάμαι από τα χρόνια του Ζαβού στην μεταναστευτική πολιτική, δηλαδή τη προπροηγούμενη κυβέρνηση. Πόσο δύσκολο, τι γραφειοκρατία έχει για να μπορεί να βάλει έναν άνθρωπο που έχει εδώ. Ναι, για 10.000. Από πού είναι. Αν μπορεί να το βάλει ένα αεροπλάνο και να τον στείλει πίσω, τι διαδικασία χρειάζεται. Μπορεί να γίνει αυτό μέχρι το 2020 10.000 άνθρωποι. Η δημοκρατία μα κατηγορεί ότι εμείς δεν κάναμε επιστροφές και τα λοιπά. Βέβαιως, κάναμε 17.500 στην τελευταία τριετία. 1.800 έβγαλε χθες ο Πέτσας. 17.500 οικειοθελείς επιστροφές είναι ο πιο επιτυχημένος. 17.000. Εθελούσιες. Οικειοθελείς. Ναι, εθελούσιες. Ναι, εθελούσιες. Ναι, είναι προφανώς, το σωστό, δηλαδή παίρνουν οι άνθρωποι 1.500 ευρώ και αποχωρούν. Και κάναμε 1.806 στην τριετία. Αναγκαστικές με βάση τη δήλωση. Δεν είναι θέμα τώρα να επιλέγουμε. Άρα το νούμερο είναι σωστό λέω, του Πέτσα τότε, το νούμερο, το 1806. Εγώ να του δώσω, και άλλο νούμερο. Το πρώτο εξάμηνο του 2019 έγιναν 79 επιστροφές με βάση την κοινή δήλωση. Το επόμενο τρίμηνο, γιατί εκεί είναι οι υπηρεσίες, δεν φεύγουνε, εκεί είναι, δηλαδή δεν αλλάζει τίποτα στο σύστημα, το τρίμηνο Ιούλιος, Οκτώβριο, Σεπτέμβριο του 2019, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, δεν έχει γίνει ούτε μία. Το τρίμηνο αυτό. Ναι, ούτε μία. Διανύουμε τώρα. Λοιπόν, θα μπορέσουν να κάνουν με βάση τις διεθνείς συνθήκες 10.000 επιστροφές. Με βάση όμως τις διεθνείς συνθήκες. Όχι με εγκληματικά, με pushbacks. Μήπως γι' αυτό το λόγο σήμερα αλλάζουμε το προσφυγικό και το
ονοματίζουμε, το βαφτίζουμε μεταναστευτικό. Μα και να το αλλάξουν. Υπάρχουν διεθνείς κανόνες. Με συγχωρείτε τώρα για το 1,5 λεπτό. Έχω ζήσει να έχουν μπει 32 άνθρωποι από τρίτη χώρα στο αεροπλάνο, να φύγει το αεροπλάνο, να πηγαίνει στην τρίτη χώρα και να επιστρέψει το αεροπλάνο με τους ίδιους. Δεν λέω ότι είναι... Αν μπορεί να το κάνει, αλλά πώς θα το κάνει με τη λόγχη στο τέτοιο. Ξέρετε, υπάρχει ο συνήγορος του πολίτη, υπάρχει και η πατριαρμοστία, υπάρχουν και οι διεθνείς και δικηγόροι, υπάρχει και ο διεθνής νόμος. Τώρα, αν θέλουμε να γίνουμε ρεζίλοι στο Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Θα είναι ένας άνθρωπος. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ εντάχει όμως πάρα πολύ σύντομα. Τι είναι, θα τα βρείτε, από πού θα βγάλετε. Καταρχάς αμφισβητεί το Τσίπρας. Ούτε ο Τσίπρας αμφισβητείται. Και το συνέδριό μας θα γίνει με τους καλύτερους όρους. Από πού θα το ψηφίσουμε, και... από τη βάση, εσείς τι πια θέση. Εγώ, η δικιά μου η άποψη είναι από τα μέλη. Ότι το... πώς το λένε, το... πρόεδρος μπορεί να εκλέγεται μια χαρά από το συνέδριο. Είναι κάτι που το έχουμε κάνει. Απ' την άλλη μεριά λέω, για να είμαι ένα πολύ καθαρός... Ένα συνέδριο με πόσα μέλη, πόσοι συνέδριοι. Την τελευταία φορά ήμασταν 3.000. Ένα σώμα λοιπόν 3.000 ναι, γιατί... με στόχο να... Ξέρετε, ο Τσίπρας τι ανάγκη έχει ηγετικά, αν θα... Νομιμοποίηση τόσο ηγέτη. 1.800.000 ψήφους πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ υπό την ηγεσία του. Οτιδήποτε, ότι, είναι τα λαμάγκα στη γραμμή μας ο κύριος Βίτσας. Οτιδήποτε άλλο, οτιδήποτε άλλο είναι ρίξουμε το αρέξι, λιγότερο. Είναι λιγότερο. Ναι, ναι. Έτσι δεν ναι, είναι. Ναι, καταλάβω. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν αμφισβητεί από κανέναν. Εγώ θα έλεγα πάντως ότι στο πλαίσιο του καταστατικού, αυτό είναι δική μου πληροφορία κύριε Βίτσα, και αν θέλετε την επιβεβαιώνετε, ότι θα υπάρχει πρόβληση για την επόμενη ηγεσία να εκλέγεται από τη βάση και όχι όμως από τη βάση έχει κάποια όρια. Okay, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 μήνες μέλος του κόμματος για να μπορέσει να ψηφίσει για το θέμα της ηγεσίας. Καλά, και τώρα είναι 2 μήνες. Ναι. Αλλά σας λέω το εξής. Ποιο είναι το βασικό μας πρόβλημα, για να συζητήσουμε δευτερόλεπτα. Εμείς τι θέλουμε, ποιος είναι ο άμεσος στόχος μας. Στις επόμενες εκλογές να γίνουμε κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι. Να γίνουμε κυβέρνηση για να γίνουμε κυβέρνηση. Ο κ. Τσακαλός διαφωνεί. Πρέπει λοιπόν να πούμε τι θα κάνουμε, ποιο είναι το πρόγραμμά μας. Ποιο είναι το αφήγημά σας. Δεύτερο, αυτή η κυβέρνηση. Για να φτάσουμε σε αυτό για να φύγει, θα πρέπει να, θα έλεγε κανένα, να κάνουμε μια ανένδοτη προσπάθεια, για να μην το πω ανένδοτο αγώνα, ώστε να μην πάρθουν πίσω αυτά που παίρνονται τώρα, απλή αναλογική, εργατικά δικαιώματα κτλ. Και να σταθούμε κοντά στον κόσμο. Για αυτό, και αφού δεν έχουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μας λιβανίζουν, για αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε να αντιστοιχίσουμε την εκλογική μας επιρροή με την κομματική μας δύναμη. Πριν ένα μήνα είχαμε 35.000 μέλη. Τώρα έχουμε, από ό,τι ξέρω, 42.000 μέλη. Δηλαδή, και δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα την καμπάνια. Και υπάρχει και ένα πείσμα, αν θέλετε, στους ανθρώπους που είναι κοντά. Είναι πρωτόγνωρο πάντως αυτό. Ένα κόμμα που χάνει τις εκλογές να αυξάνει τα μέλη του κατά 12.000 ευρώ. Θα τα αυξάσει κατά πολύ. Ποιο είναι ο στόχος? Αλλά εμάς μας το 180 ισχύει, 180.000. Για μένα, ξέρετε ποιο είναι ο στόχος. Να έχουμε ένα ζωντανό οργανισμό. Οργανώσεις, να συζητάει, να παρεμβαίνει. Στα εργοστάσια, να παρεμβαίνει. Γιατί εκεί υπάρχει ένα αυτό που θέλω λίγο τώρα το νέο μέλος είναι να σηκώνει το χεράκι του. Το χεράκι του, τώρα το κάνω. Και να λέει τη γνώμη μου. Και να λέω, λέει, ζητώ το λόγο. Ο κόσμος τους λέω δρόμους, τη γνώμη μου, ναι, και διαμορφώνω ένα ικανοποιητικό πρόγραμμα. Γι' αυτό η πολιτική διακήρυξη που βγάλαμε στην τελευταία. Στην κεντρική επιτροπή. Και ομόφωνα. Κύριε Βίτσα, γιατί πρέπει να κλείσουμε αυτό. Κόσμο στους δρόμους, εσείς θα οθήσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Αύριο έχει γίνει και απεργία. Καταρχήν, ο κόσμος στους δρόμους δεν βγαίνει επειδή το λέει ένα κόμμα. Βγαίνει γιατί υπάρχουν προβλήματα. Να το ξέρετε αυτό. Εμείς λοιπόν θα είμαστε και στη Βουλή. Τουλάχιστον ξέρω ένα κόμμα, τουλάχιστον που κινητοποιεί κόσμο. Εγώ σας λέω ότι θα είμαστε και στη Βουλή. Το κουκουέ, το πάμε. Θα είμαστε και στη Βουλή, θα είμαστε και στον δρόμο. Θα είμαστε στους συλλόγους, θα είμαστε στους. Ότι βγήκε πριν από λίγο από το χειρουργείο και ο Στατσόπουλος. Είναι ναι, πολύ κρίσιμο το πρώτο 24ωρο που ξέρουμε όλες αυτές τις ιστορίες. Και όλα καλά, εσείς ήταν το πρωί εκεί και να νομίζω ευχηθήκατε και το καλύτερο, όπως ευχόμαστε και όλοι. Προβίωσα, ελπίζω ο Πέτρος να ξεπεράσει αυτή την περιπέτεια και να ξανακάνουμε γρήγορα μια εκπομπή μαζί. Όλα καλά. Και όλα να είναι καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Δημήτρης Βίτσας, βουλευτής, να λέμε και την ιδιότητα, στην Δυτική Αθήνα, στο δυτικό τομέα
της Αθήνας με τον ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός, ο κύριος Ελευθερόγλου, ο κύριος Νικητέας, ο κύριος Κορονέος. Αύριο έχει απεργία. Θα τα πούμε μεθαύριο, 5 ώρα το απόγευμα. Ακολουθεί η Αλεξάνδρα Ιντούσκα με το Δελτίο Ειδήσεων. Γεια σας.